Εδώ τώρα πάλι είχες μια ιστορία, τώρα, εγώ ξέρω, είχες πάλι ατύχημα. Είχες πάλι ναι, με τη μηχανή. Είχα φέτος, σήμερα φέτος μου συνέβησαν πολλά περίεργα πράγματα. Ένα από αυτά ναι. ήταν ένα τρακάρισμα που είχαμε τη μηχανή μου στο κέντρο της Γλυφάδας. Πολύ σοβαρό τρακάρισμα. Πάλι σοβαρό τρακάρισμα. Ναι, πολύ σοβαρό τρακάρισμα και με μηχανή αυτή τη φορά. Η μηχανή βγήκε τελείως off. Έπεσα σε ένα μάξι από το πουθενά. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο δεν προσπάθησα ούτε πρόλαβα να αντιδράσω. Έσκασα με τη σπονδυλική στήλη και με το κεφάλι στην άσφαλτο και δεν έπαθα τίποτα πέρα από κάποια εγκάβματα τριβής, δόξα τω Θεώ, επειδή φορούσα τον εξοπλισμό. Κράνος, μπουφάν και γάντια, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και μπορώ να περάσω ένα μήνυμα, επειδή κάποια στιγμή στη ζωή μου σώθηκα επειδή φορούσα ζώνη και επειδή πολύ πρόσφατα σώθηκα επειδή φορούσα τον εξοπλισμό που πρέπει να φοράει κάθε μοτοσυκλετιστής. Μην καβαλάτε ποτέ, παιδιά, χωρίς αυτά τα πράγματα. Εμένα σώθηκε η ζωή μου. Αν είχα σκάσει με το κεφάλι στην άσφαλτο, σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Ξαναέζησα κάτι περίεργο στην άσφαλτο. Ξαναβγήκα, ευτυχώς, όρθιος και αλόβητος. Δεν έχω την αποτρόπη, γιατί εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πολλά με τη λογική τι συμβαίνει και για ποιο. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που κινούμαστε κάθε μέρα με αυτοκίνητα, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο επόμενο. Ούτε κανείς μπορεί να προβλέψει και να πει: εγώ είμαι καλός οδηγός, δεν θα μου συμβεί τίποτα. Μα μπορεί να μην είναι καλός ο άλλος. Ειδικά με την ιστορία των μηχανών, έχω συναντήσει καταπληκτικούς οδηγούς μηχανών που είναι πολύ προσεκτικοί, που φοράνε τα πάντα, αλλά μπορεί να πέσουν στον τύπο. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μάθαμε να σεβόμαστε και τις μηχανές. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ναι, βεβαίως. Εδώ νομίζουμε ότι οι μηχανές είναι δεύτερης κατηγορίας οδηγοί. Ενώ θα πρέπει πρώτα να έχουν προτεραιότητα τα ποδήλατα, μηχανές, οι άνθρωποι. Εδώ γελάω, ειλικρινά γελάω. Είναι διάβαση. Σταματάω για να περάσει κάποιος. Και, μου λέει ευχαριστώ. Όχι, ο πεζός λέει ευχαριστώ. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνει αυτό παγκοσμίως. Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας υπάρχει η οδηγική συνείδηση του να σταματάνε οι πεζοί και να είναι δεδομένο. Στα Τρίκαλα, ας πούμε, Θεσσαλίας, μιας και ξανακάνεις τον όμορφο κόσμο, τι ωραίο αυτό που έχεις ξαναξεκινήσει τα γυρίσματα. Δεν λέγεται όμορφος κόσμος, αλλά ήταν εξαιρετική εκπομπή. Ξανακάνεις αυτό το κόνσεπτ αυτή τη στιγμή. Οπότε στα Τρίκαλα που έχω πάει, που το λένε το Παρίσι της Ελλάδας και είναι μια flat πόλη, σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα στη διάβαση, περνάνε όλοι χωρίς να κοιτάξουν. Υπάρχουν κάποιες πόλεις της Ελλάδας που υπάρχει αυτή η οδηγική συνείδηση. Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει. Μία διάβαση υπάρχει. Δεν ξέρεις. Ποια όχι. Μία είναι η μοναδική διάβαση που σταματάνε όλοι. Ποια. Το αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια σταματάνε όλοι. Ταξιτζίδες, λεωφορεία, οδηγοί. Οπότε ο ξένος με το που φτάνει σου λέει: ωραία χώρα ευρωπαϊκή. Και τον πατάνε στην επόμενη διάβαση.